Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το τμήμα αυτό ιδρύθηκε πριν περίπου 2 δεκαετίες και αυτή τη στιγμή έχει τις υψηλότερες βάσεις από όλα τα τμήματα διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα, από όλα τα διεθνολογικά τμήματα, από όλα τα τμήματα πολιτικών επιστημών, από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Και βεβαίως, βάζεις ψηλά τον πύχη. Βάζεις πολύ ψηλά. Τώρα γιατί μας πληγώνεις από άλλα τμήματα, μας πληγώνεις. Να σας θέλουμε, γι' αυτό, θέλουμε συνεργασίες. Πέραν τούτου, και θα συνεχίσω. Και αφαιρώντας το ειδικό μάθημα της αγγλικής γλώσσας, έχουμε περάσει τη νομική σχολή Θράκης και Θεσσαλονίκης. Όχι τη σχολή Αθηνών ακόμα, αλλά πρέπει να έχουμε έναν πύχη. Πριν από μερικές εβδομάδες, το Πανεπιστήμιο μας εόρτασε τα 80 του χρόνια, 80 χρόνια λειτουργίας. Είχαμε μία πανηγυρική εκδήλωση με επίτιμο προσκεκλημένο την αυτοεξοχότητα των πρόεδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος σε μία αποστροφή της πολύ ενδιαφέρουσας ομιλίας του αναφέρθηκε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το κόσμημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μετά από αυτό, βέβαια, καταλαβαίνετε, κυκλοφορούμε με σκόρδο και θέλει μια προσοχή. Αυτά δεν τα λέω για να περηφανευτώ απλά, παρόλο που είναι πραγματικά και δεν είναι αξιακές κρίσεις. Αυτές προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά θέλω να τα αναφέρω, διότι στο τμήμα μας ο πύχης είναι πάρα πολύ υψηλά. Και ο πύχης είναι πάρα πολύ υψηλά για 2 ή 3 λόγους. Πρώτον, διότι όταν φτιάχτηκε αυτό το τμήμα, και μπορώ να το πω αυτό με απόλυτη σιγουριά, πρώτα βρήκαμε τα γνωστικά αντικείμενα και μετά βρήκαμε τα άτομα τα οποία τα θεραπεύουν. Δεν θέλω να μιλήσω για τα τμήματα, μιλάω για το δικό μας. Πρώτα φτιάξαμε το πρόγραμμα σπουδών, μετά βρήκαμε τα άτομα. Αυτό σε βάθος 20ετίας απέδωσε καρπούς. Δεύτερον, παρά την κρίση και ενδεχομένως εξαιτίας της κρίσης, με αποδοχές να μειώνονται 40 με 50% και συγχρόνως να έχουμε αύξηση φορολογίας, αυτά δεν τα βιώσαμε μόνο εμείς, τα βιώσαμε όλοι στη χώρα μας. Εμείς δώσαμε κάτι περισσότερο, αντί για κάτι λιγότερο, αντί να απογοητευτούμε, αντί να μαζευτούμε στο σπίτι μας, στο καβούκι μας, αντί να το δούμε μυρολατρικά, είπαμε θα αντισταθούμε. Αλλά θα αντισταθούμε με εξωστρέφεια. Θα αντισταθούμε με θεσμούς. Θα αντισταθούμε με περισσότερη δουλειά. Και δημιουργήσαμε 3 μεταπτυχιακά, το παλαιότερο, Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, του οποίου διευθυντής είναι ο καθηγητής κ. Πλατιάς, ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση, και ένα πλέον αγγλόφωνο με 15 υπότροφους από το εξωτερικό, Energy, Strategy, Law and Economics. Επίσης, δημιουργήσαμε όχι ένα, όχι δύο, 10 εργαστήρια. Ενδεχομένως αυτό πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί είναι ίσως περισσότερα από όσο πρέπει, αλλά 10 εργαστήρια, εκ των οποίων κάποια έχουν πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Και τώρα εδώ συνδέω τον κύριο Βιολάκη με το εργαστήριο το οποίο διευθύνει με τεράστια επιτυχία ο εκλεκτός συνάδελφος κύριο Σαμαράς, ο οποίος βρίσκεται στο ακροατήριο απέναντί μου. Ο κύριο Σαμαράς όχι μόνο ασχολείται με τη ρητορική, έχουμε όμιλο ρητορική στο τμήμα μας, αλλά και με θέματα επικοινωνίας, και η μεγάλη του προσπάθεια είναι να παντρέψει τα θέματα επικοινωνίας με τα διεθνολογικά θέματα, το οποίο πλέον κάνει με μεγαλύτερη επιτυχία. Απουσίαζα στις προάλλες, αλλά κάναμε 2 εργαστήρια του κυρίου Λιαρόπουλου και του κυρίου Σαμαρά για fake news, disinformation, δηλαδή για πράγματα τα οποία είναι στην ακριβώς το μετέχνιο, cutting edge θα το πω, αγγλιστή, των διεθνών σχέσεων. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να έχουμε εξωστρέφεια, δεν σταματάμε. Σε λίγες μέρες έχουμε, κυρία Κοπά, ελπίζω αν έχετε λάβει πρόσκληση, αλλά δεν ξέρω στο email σας σε ποιο, στις 5 του μηνός βραβεύουμε το Γενικό Γραμματέα στις 13 του μηνός της Προεδρίας της Δημοκρατίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στις 5 του μηνός έχουμε μια ομιλία με τον Executive Director του Hellenic American Leadership Council, ο οποίος είναι ό,τι πιο, το Hulk, ό,τι πιο μοντέρνο και επιτυχημένο έχει το ελληνικό, ας το πούμε, λόμπι στην Αμερική. Δεν είναι στον 19ο, ούτε στον 20ο αιώνα, είναι ο 21ος αιώνας και θα τον έχουμε εδώ πέρα 5 του μηνός, 3 η ώρα, στην αίθουσα 105. Δεν σταματάμε να έχουμε δραστηριότητες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Πολλές από τις εκδηλώσεις προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βγαίνουν press report και αυτό μας ικανοποιεί, αν θέλετε, είναι και κάπως κολακευτικό. Όταν δε έχει να κάνει και με, όπως το παράδειγμα του Γιώργου Σαμαρά, με φοιτητές, με γονείς, αυτό μας χαροποιεί και μας ενώνει περισσότερο, μας δίνει την αίσθηση πραγματική ότι είμαστε μια οικογένεια. Αλλά αυτά είναι τα επιφαινόμενα της δουλειάς μας. Αν θέλετε, αυτά είναι τα ευχάριστα, τα φαντεζή, τα πιο εντυπωσιακά, αλλά τα θεμέλια της δουλειάς μας είναι μελέτες όπως αυτή. Είναι πονήματα. Σκεφτείτε γιατί ένα βιβλίο το λέμε πονήμα. Το λέμε πόνημα διότι θέλει χρόνια δουλειάς, μόχθου, αγωνίας. Όλοι μας έχουμε γράψει βιβλία εδώ, όλοι μας ξέρουμε ότι, δηλαδή δεν μου το έχετε πει, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν βράδια τα οποία δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί δεν μας βγαίνει κάτι, γιατί σκεφτόμαστε κάτι, γιατί μας ανησυχεί, μας βασανίζει. Και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς εδώ για να παρουσιάσουμε ένα νέο πόνημα ενός νέου επιστήμονα του κυρίου Πέτρου Βιολάκη με τίτλο, έχω αμερικάνικη προφορά, θα μου τη συγχωρέσετε, Europeanization and the Transformation of EU Security Policy. Το τμήμα μας είναι ένα από τα ελάχιστα ελληνικά τμήματα τα οποία είναι στο διδακτορικό κολέγιο για θέματα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βρίσκεται σε ένα μετέχνιο κρίσης. Από τη μία έχουμε, θα δούμε αν θα ολοκληρωθεί, το Brexit. Από την άλλη έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες δείχνουν, αν θέλετε, λιγότερη εμπιστοσύνη και ανοχή στο φιλελευθερισμό, όχι τον πολιτικό, αλλά με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ουγγαρία, Πολωνία και βέβαια έχουμε και ένα προσφυγικό ζήτημα το οποίο συνθέμελα επηρεάζει πολλές χώρες ουχή εξαιρουμένης και της ίδιας της Γερμανίας, της σημαντικότερης αυτή τη στιγμή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τολμώ να πω, χρειάζεται κάποια success stories, χρειάζεται κάποιες επιτυχίες. Και η επιτυχία πλέον δεν είναι να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Χρειάζεται μία ευρύτερη επιτυχία ακριβώς για να ξαναβάλει την Ένωση στην τροχιά της επιτυχίας, τη τροχιά του οράματος του Ευρωπαϊκού. Νομίζω ότι έχουν επιλογή δύο τομείς. Ο ένας είναι ο τομέας της διεύρυνσης. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει παγκόσμιο ρόλο και εάν δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της γειτονιάς της. Και ο δεύτερος τομέας όμως είναι ο τομέας της ασφάλειας, τον οποίο και πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, το οποίο πόσα χρόνια χρειαστήκατε για να το γράψετε, 3-4. Έτσι, με τον κύριο Λιάκουρα και έχει εξέταση και με περιμένει. Πολλές φορές λέμε όταν βλέπουμε ένα βιβλίο, αυτό είναι βιβλίο 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών, παραπάνω. Αυτό είναι της τετραετίας. Θα ήθελα τώρα εδώ να αναφέρω τους ορισμένα λόγια γιατί έχουμε μία ομάδα σήμερα εξαιρετική. Δεν ξέρω αν μπορείς στην Ελλάδα σήμερα να κάνεις πολύ καλύτερα. Θα αρχίσω με την κυρία Μαριλένα Κοπά. Κυρία Κοπά είναι η πρώτη Ελληνίδα επιστήμονας η οποία έγραψε βιβλίο πόνημα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το θέμα το έπιασε από την αρχή. Η πρώτη που έγραψε βιβλίο, που δουμού, μία εύθραυστη δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά, Σύρκια 93. Κάπου 94. Και παρακολουθεί βέβαια όλα τα ζητήματα στα Βαλκάνια. Υπήρξε βέβαια και ευρωβουλευτής, αλλά πέραν τούτου είναι μια εξαιρετική επιστήμονας.
Ξέρετε, στο πανεπιστήμιο δεν ξέρω τον εαυτό μου. Καμιά φορά βλέπεις άτομα τα οποία είναι λίγο κεντρικά, λίγο περίεργα, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Αυτά δεν είναι κυρία Κοπά. Η κυρία Κοπά είναι, αν θέλετε, ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχει την εξωστρέφεια, μια εξωστρέφεια η οποία είναι αξιοζήλευτη, είναι πραγματικά επιστήμονας και έχει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το ζηλεύω και είναι, παρόλο που δεν το επιζητώ, αλλά το ζηλεύω, και είναι ότι μπορεί να συνδυάσει την θεωρητική γνώση με την πρακτική γνώση την οποία έχει δει μέσω της θητείας της στα, ας πούμε, πιο δημόσια ζητήματα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω μια ωραία διάλεξη, μπορεί να είναι και πολύ καλή διάλεξη για τα ζητήματα, για το πώς είναι η Γερμανία και η ισορροπία ισχύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς τα έχετε ζήσει. Εσείς τα έχετε βιώσει. Το να μπορέσεις να συγκεράσεις αυτά τα δύο είναι σπάνιο, είναι δύσκολο, ενδεχομένως έχει κόστος. Και όταν βγαίνεις από αυτή τη διαδικασία και είσαι καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος επιστήμονας, αποτελείς κόσμημα για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Και αυτή είναι η κυρία Κοπά, την οποία ελπίζουμε να δούμε και από άλλες θέσεις. Λίγα συντόμως, πάω τώρα στον κύριο Πλατιά. Ο κύριος Πλατιάς είναι ο μέντορας μου, είναι ο πρίτανης των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα. Σε λίγες μέρες... Δεν τον πήχει συνέχεια. Ναι, μα δεν λέω ψέματα. Σε λίγες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σε μια διάλεξη η οποία δεν ξέρω αν σε παγκόσμιο... Μιλάω εντελώς σοβαρά, εάν μπορεί κάποιος σε παγκόσμιο επίπεδο να κάνει κάτι καλύτερο, και είναι η υψηλή, το ξέρω γιατί έχω ακούσει μια εκδοχή της, θα είναι η υψηλή στρατηγική του Θεμιστοκλή, όχι του Περικλή, του Θεμιστοκλή, του Πυραιώτη Θεμιστοκλή. Και εδώ τώρα υπάρχει η γοητεία της σκέψης, διότι μπορεί κάποιος να διαβάζει πολλά βιβλία, μπορεί κάποιος ή κάποια να έχει αγγλιστεί πάλι, το πούμε, να είναι, όχι, βιβλιοφάγος, να ξέρει πολλά πράγματα. Το θέμα όμως είναι πώς μπορείς όλη αυτή τη γνώση να τη δώσεις με έναν απλό, όχι απλοϊκό τρόπο και να παρουσιάσεις κάτι το οποίο όχι μόνο εξηγεί την εποχή του, αλλά έχει σημαντικές συνέπειες για το σήμερα. Ο κύριος Πλατιάς ειδικεύεται στην υψηλή στρατηγική. Η υψηλή στρατηγική είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Εγώ γράφω για το μακεδονικό ζήτημα, ας πούμε, ή γράφω για τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ. Ωραία, εντάξει, είναι ένα μικρό θέμα, μπορεί να το κάνουμε μεγαλύτερη με μικρότερη επιτυχία. Η υψηλή στρατηγική είναι η μεγάλη εικόνα. Η υψηλή στρατηγική είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλες οι άλλες τακτικές. Σχέσεις με Βαλκάνια, σχέσεις με Ανατολική Μεσόγειο, σχέσεις με Τουρκία. Εάν κάνεις λάθος στην υψηλή καταστροφή, σε περιμένει καταστροφή, η στρατηγική σε περιμένει καταστροφή. Εάν πιάσεις σωστά την υψηλή στρατηγική, μπορείς να φτάσεις στο χρυσό αιώνα της Αθήνας, το οποίο είναι δημιούργημα του Θεμιστοκλέως, σύμφωνα με τον κύριο Πλατιά. Ο κύριος Πλατιάς επίσης έχει την εξής προσφορά συγκεκριμένη ιστορική στο τμήμα μας. Επί των ημερών της δικής του Προεδρίας κατόρθωσε το μεγαλύτερο κομμάτι του τμήματος να συνεχωθεί. Προλάβαμε την κρίση και τις τερελές καθυστερήσεις 4-5 χρόνια, καμία θέση. Οπότε όταν άρχισε η κρίση εμείς ήμασταν στελεχωμένοι με άξιους συναδέλφους και ήμασταν έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε. Last but not least, αφήνω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Λιαρόπουλο, ο οποίος εόρταζε πρώτα και σας χρωστάω ένα τηλεφώνημα, σας το λέω ετεροχρονισμένα και ζητώ συγγνώμη. Άμα έχεις δίδυμα παιδιά 4 λεπτών, χάνονται καμιά φορά η μπάλα στα κοινωνικά. Ο κύριος Λιαρόπουλος είναι επίσης πρωτοπόρος σε αυτό που κάνει. Εγώ όταν άρχισα τις σπουδές μου, τις πανεπιστημιακές, εν έτη 1988, δεν υπήρχε καν το διαδίκτυο. Δεν υπήρχε. Στο στρατό στην Αμερική φτιάχναν ένα σύστημα πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επικοινωνία σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Σήμερα ένα από τα πιο hot sex ζητήματα παγκοσμίως είναι το θέμα του cyber security. Ο κυβερνοχώρος και ζητήματα ασφάλειας μέσα από το διαδίκτυο. Είναι το επόμενο βήμα, αν θέλετε, του πολέμου. Έχει φοβερές συνέπειες για την ασφάλεια, με την ευρύτερη έννοια.
Και δεν είναι τυχαίο ότι το τμήμα μας έχει έναν από τους καλύτερους ειδικούς σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, τον κύριο Λιαρόπουλο. Βλέπω μπροστά μου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος έχει ειδικευτεί σε θέματα intelligence. Είναι ένα φοβερό δίδυμο που έχουμε οι δυο αυτοί συνάδελφοί μας. Cyber security και intelligence μας δίνουν μία σιγουριά ότι σε αυτά τα θέματα του μέλλοντος, όχι του μέλλοντος, του σήμερα, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια περιμένω από τους συναδέλφους μας να πάνε και σε ευρύτερα ζητήματα πέρα από αυτά, τα οποία πλέον τα κατέχουν και τα παίζουν στα δάχτυλά τους και διακρίνονται παγκοσμίως. Συνεπώς έχουμε ένα πάνελ εξαιρετικό, έχουμε ένα πάνελ το οποίο τιμά τον συγγραφέα, αλλά και ο συγγραφέας μας τιμά, διότι και έχει σχέση με το εργαστήριο του κ. Σαμαρά συγκεκριμένα, έτσι, άρα και του κ. Λιαρόπουλου, άρα έχετε θεσμική σχέση με το δικό μας τμήμα, δεν είστε κάποιος ξένος, είστε κομμάτι, ας το πούμε, της ευρύτερης οικογένειάς μας. Επίσης όμως είστε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος έχει πραγματικά μεράκι για αυτό που κάνει. Είστε επίσης ένας νέος επιστήμονας ξενιτεμένος, είστε ένα κομμάτι του brain drain. Πέρσι κάναμε μία εκδήλωση εδώ πέρα για το brain gain και θα τελειώσω με αυτό λέγοντας, και εδώ τώρα απευθύνομαι σε εσάς, λέγοντας ότι φέραμε εδώ πέρα την ειδική ΜΚΟ που ειδικεύεται στο brain gain και το αποτέλεσμα της ημερίδας ήταν, μιλώντας στους νέους επιστήμονες, στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, ναι, φύγετε, αλλά επιστρέψτε. Και κάποια στιγμή. Αυτά θα ήθελα να πω, σαν εισαγωγικά. Είμαι ακόμα πρόεδρος του τμήματος και θέλω να σας καλωσορίσω, το λέω γιατί τελειώνει η θητεία και καλό είναι να τελειώνουν, έτσι, αυτοί που σκέφτονται, που βάζουν limits, έχουν, ξέρω, σκέφτονται, κουράζονται το χρόνο. Τελειώνει, οπότε. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας καλωσορίσω. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολα τα προγράμματα και της ζωής μας και δύσκολες και εποχές που ζούμε. Το να έρθετε σήμερα σε μια παρουσίαση βιβλίου, μια απογευματινή ώρα, στερώντας προσωπικό χρόνο, οικογενειακό χρόνο, επαγγελματικό χρόνο, μας τιμά ιδιαιτέρως. Θα ήθελα τέλος, να ζητήσω ένα συγγνώμη, διότι πρέπει να διακτηνιστώ συνήθως 002. Να κάνω μια εξέταση διπλωματική, η οποία έχει καθυστερήσει και ο κ. Λιάκουρας, ο αντιπρόεδρος του τμήματος, δεν βρίσκεται εδώ γιατί κρατάει τις επάρξεις εκεί πέρα. Και θα κοιτάξω να. Υποτίθεται συντονίζω, αλλά τώρα θα με συγχωρέσετε. Προσπαθώ έτσι να οργανωθούμε. Το πνεύμα σου θα είναι εδώ, οπότε θα συγχωριστούμε. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα inside joke εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε τελειώνω χειροκροτώντας εσάς για την παρουσία σας και για την τιμή που μας κάνετε. Και μια που ακόμα συντονίζω, είμαι ακόμα στην αίθουσα, θα δώσω το λόγο δικαιωματικά πρώτα στην κυρία Κοπά. Έτσι, οπότε αρχίζει κυρία Κοπά. Δεν είναι μομφή το ότι θα βγω έξω, έτσι, δεν αποτελεί μομφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του τμήματος για τις απίθανες υπερβολές που είπε για μένα. Αλλά όλα εν πάση περιπτώσει είναι. Ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που συμμετέχω σήμερα στην παρουσίαση του εξαιρετικά επίκαιρου και ενδιαφέροντος βιβλίου του κύριου Πέτρου Βιολάκη. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ελάχιστοι έχουν μελετήσει σε βάθος το θέμα της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, γιατί για τους περισσότερους μελετητές, όταν λέμε ευρωπαϊκή ασφάλεια, εννοούμε ΝΑΤΟ και τον Διατλαντικό Δεσμό. Αντίθετα, εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια μελέτης του εξευρωπαϊσμού μέσα ακριβώς από το πρίσμα της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Με το βιβλίο αυτό, ο κύριος Βιολάκης κάνει μια πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στη μελέτη ενός ζητήματος που αποτελεί το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας. Ουσιαστικά, εξετάζει τη σημασία του εξευρωπαϊσμού για την εθνική ασφάλεια και άμυνα των κρατών μελών, στηριζόμενος σε προηγούμενες μελέτες, αλλά πηγαίνοντας ακόμα παραπέρα. Για να ορίσει τον εξευρωπαϊσμό, δανείζεται τον ορισμό του Ρανταέλη.
Εξευρωπαϊσμός είναι οι διαδικασίες υποδόμησης, διάδοσης και θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, διαδικασιών και παραδειγμάτων πολιτικής, ενσωματωμένων όλα αυτά στον εσωτερικό δημόσιο λόγο. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Ιουγκοσλαβική κρίση, ο πόλεμος του κόλπου, επηρέασαν βαθιά τη συζήτηση για την άμυνα και ασφάλεια στην Ευρώπη. Με βάση την πορεία του εξευρωπαϊσμού και τις προοπτικές του, ο συγγραφέας εντοπίζει τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξής του στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Την κοινή στρατηγική κουλτούρα, τη νέα ταυτότητα ασφάλειας, ένα εθνικό σύστημα λήψης αποφάσεων, την αναδυόμενη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, τις συνέπειες της έρευνας και ανάπτυξης, τη βιομηχανική βάση, την αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων, αλλά και τη μείωση των αμυντικών δαπανών, θεωρώντας ότι όλα αυτά συμβάλλουν και συνέβαλαν στην ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη και στον τομέα αυτό. Τονίζει δε ο συγγραφέας ότι όσο μεγαλύτερη η ολοκλήρωση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τόσο μεγαλύτερη και η ανάγκη για ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο βιβλίο στην αμυντική βιομηχανία. Βασική μοχλή για τις αλλαγές στον τομέα αυτό είναι, κατά τον κύριο Βιολάκη, η οικονομική κρίση, οι οικονομίες κλίμακας, η παγκοσμιοποίηση, η στρατιωτική αυτονομία, η νέα στρατηγική ασφάλειας και η εσωτερική ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα και την τεχνολογία. Και ο συγγραφέας θέτει πολλά και σύνθετα ερωτήματα τα οποία προσπαθεί να απαντήσει στο βιβλίο. Όπως ποια στοιχεία καθόρισαν τις πολιτικές πρωτοβουλίες και το θεσμικό περιβάλλον, ποια η δυναμική και ποιοι οι περιορισμοί του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα. Πώς επετεύχθηκε η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων για συνεργασία. Και πολλά άλλα αντίστοιχες κρισιμότητες ερωτήματα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω κάποιες σκέψεις σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Πριν λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος Μακρόν και ο καγκελάριος Μέρκελ μίλησαν για την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού στρατού. Αν και είναι περισσότερο διακηρυκτική σημασία παρά ουσιαστική και αν πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο, ασαφέ σχέδιο, δείχνει πάντως τη χρονική αυτή στιγμή την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει μπροστά και στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Από την άλλη, είναι ρεαλιστική μια Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας ως το 2025, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αντίστοιχη με την ΟΝΕ. Την εξήγηλε στο State of the Union μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017 και την επανέλαβε και φέτος το Σεπτέμβριο το 2018. Γιατί και είναι κρίσιμο το ερώτημα αν πηγαίνουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας, γιατί αφορά τις προτεραιότητες που θέτει η Ένωση για τον εαυτό της για το επόμενο πάρα πολύ κρίσιμο διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποθεατής των εξελίξεων, γνωρίζετε καλά ότι η άμυνα και ασφάλεια είναι κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, άρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό το τελευταίο διάστημα η Επιτροπή έχει αναδειχθεί σε καταλήτη των εξελίξεων και στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις προτάσεις της για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης, στις δημοσιονομικές προοπτικές 2021-2027, ουσιαστικά διπλασιάζει το κομμάτι που θα πάει για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, αλλά και συνολικά για τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για το οποίο γίνεται αυτό. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια εποχή πολύ ρευστή όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη, η άνοδος του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και οι νέες απειλές, μετέβαλαν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζαμε. Τρομοκρατία, κυβερνοέγκλημα, μεταναστευτικά ρεύματα και προσφυγική κρίση, κλιματική αλλαγή είναι μόνο λίγες από τις νέες απειλές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο κόσμος δεν είναι διπολικός, ούτε πολυπολικός. Ακόμα και η ίδια η έννοια του πόλου αμφισβητείται πλέον. Στην πραγματικότητα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σύνθετο πλέγμα κρατικών, διακρατικών, υπερκρατικών και μη κρατικών δρόντων, όπου τα όρια μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας δεν είναι πλέον σαφή. Σε αυτό αξίζει να προσθέσουμε το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο Βορράς ή ο Νότος της Ευρώπης ιεραρχεί τις απειλές. Για τον Ευρωπαϊκό Βορρά, βασική απειλή είναι ο ρωσικός αναθεωρητισμός. Για τον Νότο, η κρίση στη Μέση Ανατολή και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφές ότι το μεγάλο πρόβλημα λέγεται Τουρκία, επίσης χώρα με αναθεωρητικές διαθέσεις. Η χώρα υπό τον Ερντογάν έχει πάρει μια αυταρχική αντιευρωπαϊκή πορεία, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα πλήττονται και το κράτος δικαίου είναι υποπίεση.
Όμως η Τουρκία παραμένει κλειδί για 3 και πλέον εκατομμύρια προσφύγων που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Αν προσθέσουμε σε αυτά τις συνεχείς προκλήσεις στην Κυπριακή Αόζα αλλά και το Αιγαίο, τότε είναι σαφές ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με την Τουρκία. Ο ρωσικός αναθεωρητισμός, τον είδαμε στην Κρυμαία, τον βλέπουμε και πρόσφατα στην κρίση με την Ουκρανία, η τουρκική διεκδικητικότητα, η άνοδος της Κίνας με το φαραωνικό project One Belt One Road, όλα αυτά πολλαπλασιάζουν τους παράγοντες αστάθειας, παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ανάλυση της νέας πραγματικότητας. Θέλω απλώς να υπογραμμίσω 2 σημεία που ήδη τα ανέφερα. Το ένα είναι η φύση των νέων απειλών. Οι νέες απειλές πραγματικά ξεπερνάνε κάθε τι που ξέραμε το προηγούμενο διάστημα. Το πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας δεν είναι πλέον μόνο η ξηρά, ο αέρας και η θάλασσα, αλλά είναι και το διάστημα, είναι και ο κυβερνοχώρος. Και αν προσθέσουμε σε αυτά και τον υβριδικό πόλεμο, που τον ορίζουμε σαν μια σύμβαση, σαν μια σύγκρουση με συμβατά και μη συμβατά μέσα, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά, τα οποία εξελίσσονται όμως ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με την μεταλήθεια που δημιουργούν τα fake news ή αλλιώς εναλλακτικά γεγονότα που η προπαγάνδα παίζει κεντρικό ρόλο, τότε η ίδια η έννοια της άμυνας πρέπει να λάβει ένα άλλο περιεχόμενο. Το δεύτερο, το ανέφερα ήδη, αφορά τη σχέση εσωτερικής με εξωτερικής ασφάλειας. Εσωτερική με εξωτερική ασφάλεια. Τα όρια δεν είναι σαφή όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή η σκέψη ξεκινάει ήδη από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία το 2015. Τι ήταν αυτά τα γεγονότα? Θέμα εσωτερικής ή εξωτερικής ασφάλειας? Τι είναι κυβερνοεπιθέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2017? Τι είναι οι παράτυποι μετανάστες? Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι τα όρια ανάμεσα εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια δεν είναι σαφή πια, τότε σημαίνει ότι πρέπει όχι μόνο να αποκτήσουμε ένα νέο θεωρητικό υπόβαθρο για να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα, αλλά επίσης και θεσμικά αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί σε νέες μορφές. Αυτό δεν είναι προφανές, γιατί φυσικά δεν θέλουμε να στρατικοποιηθεί η εσωτερική ασφάλεια, κάτι το οποίο θα ήταν ασφάλεια για τους φιλελεύθερους κανόνες. Αλλά το θέτω μόνο ως μία άσκηση, η οποία θεωρώ ότι αξίζει να γίνει. Τώρα, το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εξελίξεις στα θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Σημείο εκκίνησης, τον Ιούνιο του 2016, μία μέρα μετά το δημοψήφισμα για τον Brexit, όπου είπατε εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνη παρουσιάζει την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε όσους της είπαν ότι είναι λάθος στιγμή, μία μέρα μετά το δημοψήφισμα, είπε ότι αντίθετα είναι ακριβώς η σωστή στιγμή. Είναι ενδιαφέρον ότι στην παγκόσμια στρατηγική κεντρική έννοια είναι η έννοια της ανθεκτικότητας, resilience. Αντίθετα με την προηγούμενη στρατηγική που ήταν μια αισιόδοξη στρατηγική, με την έννοια ότι θα εξάγουμε δημοκρατία, θα εξάγουμε θεσμούς, θα εξάγουμε σταθερότητα, φιλοδοξία της Ένωσης σε αυτή την πάρα πολύ σύνθετη εποχή είναι να αντέξει, να αντισταθεί σε όρους ασφάλειας, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Με σημείο λοιπόν η κίνηση στην ανακοίνωση της παγκόσμιας στρατηγικής αρχίζουν μια σειρά ανακοινώσεις και εξαγγελίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τέλος του 2016, τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και συντονισμός στα σχέδια αμυντικών δαπανών. Και το Νοέμβρη του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα, που ανοίγει το δρόμο σε νέες δαπάνες για την άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα ήταν αυτό το σημείο για την πιο ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην χάραξη και αμυντικής πολιτικής. Ταυτόχρονα ανακοινώνεται το CARD. CARD είναι η συντονισμένη ετήσια επιθεώρηση για την άμυνα. Αυτό τι κάνει? Συγκρίνει εθνικά αμυντικά πλάνα. Συγκρίνει λοιπόν εθνικά σχέδια αμυντικών δαπανών, προσδιορίζει τα κενά, στέες δυνατότητες των κρατών μελών και εντοπίζει τις ευκαιρίες για νέες συνεργασίες. Μπαίνουμε στο 2017. Πρώτη κίνηση του 2017 είναι η ανακοίνωση του Military Planning and Conduct Capability. Για να μην σας μπερδεύω με στρατιωτικούς όρους, ουσιαστικά είναι ένα επιχειρησιακό αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δεν είχε γίνει νωρίτερα, γιατί είχε βάλει βέτο η Μεγάλη Βρετανία, θεωρώντας ότι αυτό θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά με το στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Τώρα, χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία, δημιουργείται αυτό το επιτελείο, που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν να συντονιστούν όλες οι στρατιωτικές αποστολές. Ξεκινάει για το συντονισμό των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών, αλλά με σκοπό να καλύψει σταδιακά όλο το φάσμα. Το 2017 ανακοινώνεται και αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, European Defence Fund, το οποίο τι κάνει, συμπληρώνει τα παραπάνω και θα διευρύνει εθνικές επενδύσεις στην αμυντική έρευνα, στη δημιουργία πρωτοτύπων και στην αγορά εξοπλισμού και τεχνολογίες. Αυτό το ταμείο δέχει μια δύναμη πυρός 13 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό. Όλα τα λεφτά θα είναι από το Ταμείο για την Άμυνα και θα πληρώνει κατά ένα μεγάλο μέρος την δημιουργία πρωτοτύπων και την αγορά. Το επόμενο μεγάλο βήμα, το οποίο αν θέλετε έγινε και περισσότερο γνωστό και περισσότερο αντικείμενο συζήτησης, είναι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, Permanent Structured Cooperation, η PESCO. Αυτή ανακοινώνεται στο τέλος του 2017. Η PESCO είναι, για ορισμένους ήταν η ωραία κοιμωμένη της συνθήκης Λισαβόνας. Ήταν μια ανενεργή πρόβλεψη της συνθήκης για ενισχυμένη συνεργασία για τα κράτη που θέλουν και μπορούν να προχωρήσουν μπροστά σε παραπάνω εμβάθυνση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Γιατί έμεινε κοιμωμένη? Διότι η Μεγάλη Βρετανία για μία ακόμα φορά είχε βάλει βέτο στην ενεργοποίησή της. Έτσι λοιπόν η διαδικασία βγαίνει από τον πάγο μετά το Brexit και μετά από διαπραγματεύσεις μηνών η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την ενεργοποίησή της με τη συμμετοχή 25 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η χώρα μας και η Κύπρος, σε μια κίνηση που εκτιμάται ως η πιο αποφασιστική για μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή άμυνα. Η υιοθέτησή της δεν ήταν απλή, κυρίως γιατί υπήρχαν δύο διαφορετικές στοχεύσεις από μεριάς της Γαλλίας και της Γερμανίας. Για την Γερμανία το ζητούμενο είναι να είναι όσο το δυνατό πιο inclusive, δηλαδή να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερα κράτη. Για τη Γαλλία το ζητούμενο είναι να είναι όσο το δυνατό πιο φιλόδοξοι, να είναι πραγματικά δηλαδή τα κράτη που έχουν αυξημένες δυνατότητες ώστε να μπορέσει αυτή η συνεργασία να δώσει καρπούς. Στο τέλος και μάλιστα έβαλε, βάζαν οι Γάλλοι το γνωστό 2% για την άμυνα αλλά και το 20% των αμυντικών δαπανών για αγορές εξοπλισμού κτλ. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθη κατάφερε να συγκεράσει και τα δύο. Ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων συμφώνησε σε υψηλά κριτήρια, σε υψηλούς στόχους. Ποιοι δεν μετέχουν? Προφανώς το Ηνωμένο Βασίλειο που αποχωρεί, η Δανία που κάνει opt-out, δηλαδή δεν μετέχει σε οτιδήποτε αφορά άμυνα και ασφάλεια στην Ευρώπη, και η Μάλτα θέλοντας να διατηρήσει την ουδετερότητά της. Ποιο είναι όμως το περιεχόμενο της PESCO? Έχει δύο βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, την ίδια ώρα που θα επιδιώκεται μέσω της αύξησης ένας εξυγχρονισμός του στρατού, αλλά στη βάση εξατομικευμένων σχεδίων. Και δεύτερο είναι η ανάπτυξη σειρά σχεδίων, project, 34 αυτή τη στιγμή. Τα 17 πρώτα αποφασίστηκαν το 2017 και τα 17 τελευταία αποφασίστηκαν πριν μερικές μέρες, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Και είναι ενδιαφέρον ότι η χώρα μας, αυτά τα 34, είναι leading country σε 3, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και συμμετέχει σε πάρα πολλά, προσπαθώντας να διατηρήσει μια θέση πολύ σημαντική και στον τομέα αυτό. Πέρα όμως από αυτά, είναι μια πλατφόρμα συντονισμού που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Τώρα, γιατί τώρα? Γιατί η Ένωση έχει ανάγκη να ξεπεράσει μια μεγάλη στασιμότητα στον τομέα αυτό και για τις σημαντικές εξελίξεις, Brexit, η μία αμερικανική administration με τον Τραμπ, η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλες αμφιβολίες για το πόσο η Αμερική θα συνεχίσει πραγματικά να στηρίζει την Ευρώπη, να συνεχίσει να εγγυάται για την Ευρώπη, αναγκάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η ενεργοποίηση του γαλλογερμανικού άξονα και στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, κάτι το οποίο είναι πραγματικά καινούριο. Και η μορφή που επιλέγεται είναι αυτή της ενισχυμένης συνεργασίας, που ουσιαστικά φέρνει αυτό που λέμε η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Τώρα, ανεξάρτητα από την τρέχουσα άποψη που λέει ότι αυτό είναι ένα κακό πράγμα, εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Το είδαμε στην ΟΝΕ, όσοι θέλουν και μπορούν
μπορούν να φτιάξουν πιο στενές συνεργασίες. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην άμυνα, υπό έναν όρο. Αυτό το σύστημα να μην είναι κλειστό, να μην δημιουργεί αποκλεισμούς, αλλά όποιος θέλει να μπορεί, όταν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, να μπορεί να συμμετάσχει και σε αυτή. Έτσι κι αλλιώς, ενισχυμένη συνεργασία, όπως σας είπα, είναι ακριβώς και η Ευρωζώνη. Τώρα, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που παρουσίασα, η ΠΕΣΚΟ, το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, το ΚΑΡΤ, αποτελούν ένα πακέτο ασφάλειας που οδηγεί σε ένα ψηλότερο επίπεδο αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, το ΝΑΤΟ σε όλα αυτά, σίγουρα υπάρχει και δυσπιστία και κάποια μηχανία. Από την άλλη, είναι σαφές ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω ακριβώς του πολλαπλασιασμού των απειλών, από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφέστατη η θέληση και η ανάγκη στενής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2012 μόνο σε μία φορά σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αναφέρεται το ΝΑΤΟ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στη βάση δηλαδή συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι στενότερη από ποτέ. Αυτό το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό, αλλά αυτό είναι απολύτως προσωπική μου γνώμη και δεν κάνω αυτή τη στιγμή, δεν τίθεται στο τραπέζι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να μετέχει στο ΝΑΤΟ ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο βέβαια θα είναι πάρα πολύ προχωρημένο και θα δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση εσωτερικά και μες στο ΝΑΤΟ. Τώρα, για να καταλήξω και να γυρίσω στο βιβλίο που μου έδωσε εμένα όλα αυτά τα ρεθίσματα να σας πω αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Βιολάκης με την έρευνά του και το βιβλίο του έρχεται σε αυτό το ρευστό τοπίο, τη στιγμή που όλα ανοίγουν στα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, να συμβάλλει με ένα πάρα πολύ ουσιαστικό, επιστημονικό και βαθύ τρόπο. Μια συζήτηση που στην Ελλάδα μόλις πάει να ξεκινήσει, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη είναι στα σπάργανα. Μια συζήτηση που είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για την επιστημονική έρευνα, αλλά και το μέλλον της εθνικής μας άμυνας και ασφάλειας σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορεί μόνη της. Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες, ειδικά αυτού του τύπου, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή πραγματικά η συμβουλή αυτή αφορά όχι μόνο την επιστήμη, αλλά και το μέλλον της χώρας μας και την εικόνα που θέλουμε να έχουμε στον κόσμο, αλλά και ένα βιβλίο με πολύ υψηλά επιστημονικά κριτήρια, πολύ υψηλή επιστημονική ποιότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους θέλω να του πω θερμά συγχαρητήρια και ότι πραγματικά με τίμησε πάρα πολύ με την πρόσκλησή του να το παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια που λείπει ο πρόεδρος, θα αυτοσυντονιστούμε όπως είπε η κυρία Κοπά, οπότε παίρνω το λόγο ως δεύτερος ομιλητής. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε η κυρία Κοπά για το βιβλίο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Το όλο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει μέλλον. Άρα το βιβλίο είναι μια κρίσιμη συνεισφορά για να καταλάβουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Μας προσφέρει όλη σχεδόν τη βιβλιογραφία που έχει γραφτεί για αυτό το θέμα και ασχολείται με όλα τα επιμέρους θέματα. Αυτό είναι καλό, είναι και κακό βέβαια, γιατί προσπαθεί να χτυπήσει πολλά πουλιά με λίγες πέτρες, αλλά βάζει πολύ φιλόδοξους στόχους. Αφού λοιπόν συμμερίζομαι όσο είπε η κυρία Κοπά, δεν τα επαναλάβω, θα κάνω κι εγώ όμως το ίδιο με αφορμή αυτό το βιβλίο. Θα σας δώσω τις δικές μου σκέψεις για το μέλλον της κοινής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας. Τώρα, σε αντίθεση με τον κύριο Βιολάκη, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει το τι γίνεται με βάση την κουλτούρα, ταυτότητες, δαπάνες, βιομηχανία κτλ. Κτλ. Εγώ θα σταθώ μόνο σε δύο παράγοντες. Σε απειλές και ισχύ, σε σχετισμό δυνάμεων. Πιστεύω ότι αρκούν μόνο αυτά τα δύο για να εξηγήσει τι γίνεται και όλα τα υπόλοιπα είναι νόης που ίσα ίσα αποπροσανατολίζουν. Για να καταλάβουμε όλο αυτό που περιγράψει η κυρία Κοπά, χρειαζόμαστε μια θεωρία με το πώς γίνονται θεσμοί. Ουσιαστικά, Μαριλένα, αυτό είπες, δημιουργείται ένας καινούργιος θεσμό. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια θεωρία πώς δημιουργούνται οι θεσμοί, πώς δυναμώνουν και πώς λειτουργούν. Ο θεσμός που ασχολείται με θέματα άμυνας στην Ευρώπη είναι το κράτος.
Το κράτος άλλωστε έγινε για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφάλειας. Ήταν ο πόλεμος που οδήγησε στη δημιουργία του κράτους. Το σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως το ξέρουμε, ξεκίνησε από το εκατανταετή πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Το 1350, περίπου μέχρι το 1450, δύο μεγάλες χώρες βρέθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο πόλεμο, 100 χρόνων. Και είδανε ότι το παλάτι δεν μπορούσε να σηκώσει τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου πολέμου. Είχε ανάγκη να τραβήξει χρήματα. Αυτοί που είχαν την εξουσία, βαρόνοι, κόμιτες, όλο αυτό το φεουδαρχικό σύστημα, προφανώς δεν δεχόντουσαν να τα δώσουν στο βασιλιά για να κάνει πόλεμο. Οπότε έπρεπε να υπάρξει μια καινούργια διάταξη. Και αυτή η καινούργια διάταξη έγινε διαπυρός και σιδήρου. Ορισμένοι ηγεμόνες, αυτούς που τους λέω νέους ηγεμόνες, όπως για παράδειγμα ο Λουδοβίκος ο 11ος στην Αγγλία, ο Ερίκος στην Αγγλία και η Ιζαμπέλα και ο Φερδινάρδος στην Ισπανία, τι έκαναν? Κυριάρχησαν πάνω στους βαρόνους, κόμιτες και σε όλους αυτούς και μπόρεσαν να τραβήξουν χρήματα από το λαό. Και ταυτόχρονα έφτιαξαν μια γραφειοκρατία για να μαζεύει αυτά τα χρήματα και μια γραφειοκρατία για να πολεμάνε. Τα πρώτα τους πολεμικά βέλη τα στρέψανε στο εσωτερικό, γιατί έπρεπε να κυριαρχήσουν σε μια περιοχή. Στην περιοχή που κυριάρχησαν είναι σήμερα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα το κράτος φτιάχτηκε για να κάνει πόλεμο, σαν μια αντίδραση στον πόλεμο. Φτιάχτηκε για να παράγει άμυνα, καταρχάς εξωτερική αλλά και εσωτερική. Γιατί το κράτος ουσιαστικά πουλούσε δύο πράγματα στους πολίτες του. Ασφάλεια. Εξωτερική ασφάλεια και εσωτερική ασφάλεια. Έχοντας μαζέψει χρήματα και συγκεντρώσει την εξουσία κάτω στην αρχή από ένα μοναρχικό μοντέλο. Τώρα, το μοναρχικό μοντέλο αυτό απέκτησε παραπάνω δύναμη με την έννοια της κυριαρχίας μετά από τους μεγάλους θρησκευτικούς πολέμους στην Ευρώπη και τη συνθήκη της ασφαλείας. Έκοψε τα εργαλεία αυτών που θέλανε να επέμβουν μέσα στο κράτος, των υπερκρατικών οργανισμών, που ήταν ο Πάπας και η αυτοκρατορία. Το κράτος λοιπόν άρχισε να είναι πολύ προσεκτικό σε όποια υπερκρατική δομή βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, προσπαθεί να του πάρει αρμοδιότητες. Και αυτό το μοναρχικό κράτος, το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό γιατί μπορεί να μην το αγαπάγαν οι πολίτες του, αλλά έδινε άμυνα και ασφάλεια. Μετά από λίγο με τη Γαλλική Επανάσταση και τον Εθνικισμό έκανε τους πολίτες να το αγαπάνε. Και έτσι περάσαμε σε μια καινούργια φάση. Άρα το κράτος ταυτίστηκε και με τον πολίτη μέσω του Εθνικισμού και δίνει αυτά που μας είπε τώρα η Μαριλένα, ότι λείπουν από την Ευρώπη εξωτερική ασφάλεια και εσωτερική ασφάλεια. Αυτά τα κάνει το κράτος. Να λοιπόν πώς δημιουργήθηκε. Μπορεί τώρα να δημιουργηθεί ένας καινούριος θεσμός που να κάνει αυτά που ιστορικά έχει κάνει το κράτος. Δηλαδή να αναλάβει εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Μπορεί δηλαδή να φύγει όλο αυτό από έναν οργανισμό που είχε αποδειχθεί πετυχημένος μέχρι στιγμής. Είναι τόσο πετυχημένος που ξεπάστρεψε όλο τον ανταγωνισμό, είτε Πάπας λεγόταν αυτό, είτε Αυτοκρατορίας, είτε City States, είτε εμπορικές ενώσεις και κυριάρχησε. Και κυριάρχησε πώς, μαζεύοντας κάτω από την αιγίδα του ένα σωρό οργανισμούς. Την εποχή που σας λέω ήταν 5.000 units, η Ευρώπη τώρα είναι κάτω από 50. Άρα ουσιαστικά υπήρξε integration, υπήρξε ενοποίηση με τα όπλα. Κάποιοι μέσω εμφυλίων κατακτούσαν περιοχές και τις ειρήνευαν. Επί την ευκαιρία προσπάθησε να το κάνει και ο Ναπολέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αργότερα αλλά δεν του βγήκε. Και ίσως εκεί ήταν η τελευταία ευκαιρία να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Γιατί όπως θα δείτε τώρα που θα έρθω στη σύγχρονη εποχή, όταν δεν έχεις ένα ενοποιημένο πολιτικό unit, δεν μπορεί να υπάρξει κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Για να δούμε τι έγινε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε η απειλή για την Ευρώπη από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Ταυτόχρονα υπήρχαν αμφιβολίες αν οι Αμερικάνοι θα μείνουν στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τρεις μεγάλοι, Γάλλοι,
Γερμανοί και Ιταλοί, μάζεψαν και τρεις μικρούς, τους Benelux, και έφτιαξαν την πρώτη ένωση. Αυτή η ένωση ήταν οικονομική, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού της ήταν πολιτική και στρατιωτική. Γιατί αμέσως αυτή η οικονομική συνεργασία θα μπορούσε να μεταφραστεί σε στρατιωτική σε περίπτωση που οι Αμερικάνοι δεν ασχολιόντουσαν με την Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως γίναν δύο πράγματα. Οι Ευρωπαίοι είδανε ότι η Σοβιετική Ένωση τότε είχε αρκετά προβλήματα από το να επεκταθεί. Και δεύτερον, οι Αμερικάνοι ήταν έτοιμοι να αναλάβουν αυτή το ρόλο της ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα οι Ευρωπαίοι τι κάνανε? Δώσανε όλο το κομμάτι της άμυνας στους Αμερικάνους και συνεργαστήκανε στο εσωτερικό επίπεδο σε οικονομικά. Φτιάξανε δηλαδή μια οικονομική ένωση που είχε νόημα, γιατί, ειδικά για τους μικρότερους, γιατί μικρά κράτη δεν έχουν economy of scale, δεν έχουν το πλεονέκτημα του μεγέθους. Άρα λοιπόν φτιάξανε κάτι το οποίο ήταν πολύ έξυπνο, μια μεγάλη οικονομική αγορά. Κάνανε διάφορες ψηλό συζητήσεις, όπως το 54 να κάνουν κοινή European Defense Community, το ενέκριναν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι είπανε όχι, μετά προσπάθησαν να κάνουν τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση να βρουν σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά παρέμενε ότι οι Αμερικάνοι κάναν τη βρώμικη δουλειά για αυτούς να παρέχουν ασφάλεια. Και οι Ευρωπαίοι καλύφθηκαν από αυτό. Και έτσι φτάσαμε στο, με την κατάρρευση του τείχους, το τέλος του διπολισμού και ξημέρωσε μια καινούργια μέρα μετά τον ψυχρό πόλεμο εποχή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μεταψυχροπολεμικής εποχής που μένουν μέχρι τώρα? Ενώ παλιότερα υπήρχε απειλή που θα μπορούσε να τους ενώσει στους Ευρωπαίους, που ήταν η Σοβιετική απειλή, τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν μπορεί να πάρει σοβαρά τη Ρωσία ως απειλή στην Ευρώπη, παρά τους φόβους των Βόρειων Γερμανών, των Βόρειων Ευρωπαίων. Η Ρωσία είναι μια rapidly declining δύναμη και έχουμε εδώ και τον Ρώσο στρατιωτικό ακόλουθο που ίσως δεν το αρέσουν αυτά που λέω, αλλά βλέπω τη Ρωσία να μην έχει την ικανότητα, τι δεν ασχολούμαι, τη θέληση να αποτελέσει σοβαρή απειλή. Και πάση τόση και να αποτελούσε απειλή, θα καθάριζαν οι Αμερικάνοι για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή νιώθουν ότι η κυριαρχία τους βρίσκεται στην κυριαρχία της θάλασσας. Η θάλασσα πώς μπορεί να χαθεί αν κάποιος καταλάβει την Ευρασία? Άρα όλη η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να μην αφήσουν καμία δύναμη να καταλάβει την Ευρασία. Γι' αυτό κάναν και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπήκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό το λόγο κάναν και τον Ψυχρό Πόλεμο. Άρα δεν πρόκειται να αφήσουν τώρα κάποιον να καταλάβει την Ευρασία. Αυτό το ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Οπότε, ακόμα και στην περίπτωση που η Ρωσία είχε επεκτατικές βλέψεις απέναντι στην Ευρώπη, θα καθάριζαν οι Αμερικάνοι. Άρα λοιπόν όλα αυτά λειτουργούν σαν αντικίνητρο να φτιάξεις ένα θεσμό κοινής άμυνας. Να συνεχίσω, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τώρα δεν είναι απλώς ένας από τους πόλους, σε στρατιωτικό επίπεδο είναι ο μόνος πόλος. Γιατί είναι ο μόνος πόλος? Ελέγχουν πάνω από το 50% των παγκόσμιων αμυντικών δαπανών, έχουν συμμαχίες που ελέγχουν το 75% του παγκόσμιου GDP και των παγκόσμιων αμυντικών δαπανών, οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα πόλο. Η Ρωσία ελέγχει το 1,8 του παγκόσμιου GDP, όσο δηλαδή και η Κορέα. Όσο ξοδεύει η Ρωσία σε ένα χρόνο, είναι η αύξηση που προέρχεται όταν έρχεται ο Τραμπ, που από 650 δισεκατομμύρια για την άμυνα ανέβηκε ένα 8%. Αυτή η άνοδος είναι ο προϋπολογισμός της Ρωσίας, για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη. Λοιπόν, είναι ο μόνος πόλος. Και αυτός ο μόνος πόλος, το μόνο που δεν θέλει είναι ένα άλλο πόλο και μάλιστα ευρωπαϊκό. Γιατί στο δόγμα τους ΗΠΑ δεν θέλουν άλλο πόλο, είτε προέρχεται από φίλο ή ανταγωνιστή. Ανταγωνιστής είναι η Ρωσία και η Κίνα, φίλος είναι η Ευρώπη. Άρα διακηρυγμένα στην πολιτική τους είναι ότι δεν γουστάρουν άλλο πόλο. Και
Όσοι δεν το καταλάβανε, το είπε ο Τραμπ προχτές που ήταν στην Ευρώπη για τα που γιόρταζαν τα 100 χρόνια του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά αυτό είπε στο Μακρόν. Τι είναι όλα αυτά και μάλιστα με προοπτική να είναι πόλος που ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν διαβάζω εγώ καλά το πλαίσιο, δεν υπάρχει ούτε ο συσχετισμός δυνάμεων, ούτε η απειλή για να φτιάξουν οι Ευρωπαίοι κάτι αντίστοιχο που ήταν το κράτος και να έχει κοινή άμυνα. Οι Ευρωπαίοι κάνουν αυτό που είναι πολύ λογικό, γιατί ενώ η δύναμη είναι πολύ συγκεντρωμένη στο στρατιωτικό επίπεδο, υπάρχουν πολλοί πόλοι οικονομικοί και υπάρχουν μεγαθύρια, όπως η Κίνα, 16% της παγκόσμιου οικονομικής δύναμης, υπάρχει η Ιαπωνία, 6-7%. Για να ανταγωνιστείς με όλους αυτούς, καμιά ευρωπαϊκή χώρα μόνη σου δεν θα μπορούσε. Άρα λοιπόν κάνανε ένα γεωοικονομικό οργανισμό, που τον λέμε τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανταγωνίζεται και έχει πετύχει το maximum που μπορεί να κάνει, και ακόμα και αυτή η Ένωση τίθεται σε ερωτηματικά. Πρώτον, χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αγγλία, που σημαίνει ότι χάνει τη μισή στρατιωτική της δύναμη. Και χάνει μία από τις δύο στρατιωτικές υπερδυνάμεις. Οπότε τι μιλάμε για πρόοδο του Ευρωπαϊκού Κοινού Επιχειρήματος, εδώ μπορεί να μείνουν μαζί αυτοί που το ξεκινήσανε. Δεύτερον, για να είσαι σοβαρή στρατιωτική δύναμη πρέπει να έχεις intelligence. Και πρέπει να έχεις power projection, ικανότητα να μπορείς να προβάλλεις ισχύ μακριά. Η Ευρώπη δεν έχει τίποτα τέτοιο. Και είναι πολύ δαπανηρό για να το αποκτήσει. Και μάλιστα ψάχνει να βρει πώς θα μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες παρά πώς θα τις αυξήσει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το να μιλάμε για κοινή πολιτική ασφάλειας είναι αστείο. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι συνέχεια, αυτή τη συζήτηση την παρακολουθώ όσο παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά, συζητάνε όλα αυτά τα οποία μας είπε η Μαριλένα. Και όλα αυτά δεν είναι καινούργιες συζητήσεις. Υπήρχαν και τη δεκαετία του 50, υπήρχαν και τη δεκαετία του 60. Άρα λοιπόν, a lot of talk, αλλά no substance. Συνεπώς, όλα αυτά τα οποία ονειρεύεται ο Γιούγκερ, ότι το 2025 θα υπάρχει κοινή άμυνα, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να συμβούν, και μπάσε τόσο για να μην κάνω προβλέψω ότι ποτέ δεν θα γίνουν. Μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να προβλέψω ότι τα επόμενα 30 χρόνια δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, κοινός ευρωπαϊκός στρατός. Κανένα unit, κράτος εσωτερικό, μεγάλο δεν πρόκειται να το δώσει. Οι μικροί επί τη ευκαιρία έχουν κάθε κίνητρο. Δηλαδή, σαν τους Έλληνες, έχουν κάθε λόγο να είναι σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό για να κάνει πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Οι μεγάλοι όμως, για να βρεθούν να φύγουν από το κράτος και να περάσουν σε ένα integration, σε μια ολοκλήρωση με κοινό στρατό, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα μεταξύ τους, relative power. Για φανταστείτε ευρωπαϊκό στρατός, ποιος αποφασίζει ο ένας και ποιος αποφασίζει για τους Έλληνες, για τους Φιλανδούς. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, το relative power, ποιος το κινεί αυτό, βλέπω ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Όπως υπενήχθηκα πριν, η μοναδική περίπτωση που ευτυχώς που δεν έγινε ήταν ο Ναπολέον να ήταν πετυχημένος, να είχε κατακτήσει όλους τους υπόλοιπους και οι κατακτημένοι να έχουν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Επί την ευκαιρία το κατακτημένος δεν είναι κάτι κακό. Τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη είναι κατακτημένα. Η Γαλλία, για να φτιαχτεί όπως φτιάχτηκε τώρα, κατακτήθηκε η Βουργανδία, που είναι η μισή Γαλλία. Κάποιος κατακτούσε τους άλλους, έπαιρνε φόρους και αυτό τους φόρους τους μετέτρεψε στη στρατιωτική δύναμη. Αυτό ήταν το πλαίσιο που αναπτύχθηκε η Ευρώπη. Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν βλέπω τώρα. Συνεπώς, ενδιαφέρουσες οι μελέτες μας κάνουν να σκεφτούμε πολλά θέματα, και επειδή όλα αυτά θα συζητούνται στο μέλλον, έχετε γράψει ένα πολύ επίκαιρο βιβλίο, το οποίο θα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και μετά από 30 χρόνια. Γιατί ακριβώς τα ίδια θέματα ξανασυζητιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου απαντήσω, αλλά τι να κάνουμε. Θα μπορεί. Δεν νομίζω. Αν έχουμε χρόνο, παρακαλώ. Θα έχουμε χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, σειρά μου τώρα, μετά από αυτή την υγιή δόση ερωτηματισμού.
Εγώ έχω τον δύσκολο ρόλο να προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που είπε εν μέλη κυρία Κοπά και κ. Πλατιάς. Είχα σχεδιάσει μια έτσι σύντομη παρουσίαση, η οποία λίγο ανατράπηκε από τους προηγούμενους ομιλητές. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ουσιαστικός. Θέλω να κάνω δύο πράγματα. Ένα, να αναφερθώ στη συντομία στο αντικείμενο, την ευρεία ένα που επεξεργάζεται στο συγκεκριμένο βιβλίο. Και το δεύτερο, να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο, στην συμφορά του στην βιβλιογραφία. Άρα θα ξεκινήσω με την πρόκληση ότι κάθε ερευνητής, μελετητής, ακαδημαϊκός που γράφει για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια έτσι, έχει να αντιμετωπίσει μια σοβαρή μεθοδολογική πρόκληση. Και θα δανειστώ, και μάλλον θα συμπληρώσω κάτι που δεν είπε και ο Τσιαμπής προηγουμένως, και θα δανειστώ, θα κλέψω μια φράση από το βιβλίο της κυρίας Κοπάλη, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, το οποίο το χρησιμοποιούμε και σαν σύγγραμμα. Ότι όταν προσπαθείς λοιπόν να μιλήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό το οποίο εξετάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι ένα έθνος κράτος, ακούσαμε προηγουμένως σχετικά με το κράτος και τη σημασία του, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό και κυβερνητικό συναψισμό κρατών. Άρα θα θέσω ορισμένα ερωτήματα τα οποία διατρέχουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το βιβλίο του κ. Βιολάκη και μετά θα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ποιο είναι το λιθαράκι το οποίο προσθέτει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς αντιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση τον εαυτό της και το διεθνές περιβάλλον. Το βιβλίο αναφέρεται ουσιαστικά στο μεταψυχοπολεμικό διεθνές περιβάλλον, χοντρικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Άρα θα σκεφτούμε λίγο πίσω στην ιστορία πώς έβλεπε η Ευρώπη τον εαυτό της μετά το τέλος του ψυχικού πολέμου, πώς έβλεπε αν θέλει τον εαυτό της μετά την 11η Σεπτεμβρίου σε σχέση με ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας στη τρομοκρατία, πώς έβλεπε τον εαυτό της και πάλι την άμυνα και την ασφάλεια μετά την επέμβαση στο Ιράκ το 2003 και το, έτσι, άλλη μια περίπτωση, άλλη μια κρίση σε βαλκανικές σχέσεις. Πώς βλέπει τον εαυτό της τώρα με τον Brexit, γίνει, δεν γίνει, μάλλον θα γίνει. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια σειρά από προβληματισμοί και διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Παλιότερα, εμβάθυνση, ολοκλήρωση ή διεύρυνση προσανατολάς. Ένας άλλος προβληματισμός που επίσης έθεσε η κυρία Κοπά είναι αυτές οι έννοιες. Έτσι, μιλάμε για Transformation of EU Security Policy. Οι έννοιες της άμυνας και της ασφάλειας, έννοιες οι οποίες δεν είναι στατικές, είναι δυναμικές. Το αντικείμενο της ασφάλειας προφανώς έχει διευρυνθεί. Έχουμε μια σειρά από ζητήματα ασφάλειας που στην προηγούμενη γενιά τέλος πάντων δεν θα τα θεωρούσαμε σημαντικά, δεν υπήρχαν καν. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλασική, αν θέλετε, territorial defense, εδαφική άμυνα, το οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο προφανώς έχει τον NATO, δεν νομίζω ότι μπορεί να το αναφερθεί κανείς αυτό. Αλλά έχει σκεφτεί μια σειρά από προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή, από τη μετανάστευση, την τρομοκρατία, την κυβερνοασφάλεια, μέχρι και το τελευταίο έτσι, που είναι της μόδας, τις υβριδικές απειλές. Σε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα από τον εαυτό της και στο πιο πρακτικό κομμάτι που θα έφτασε λίγο προφανώς τι μπορεί να κάνει για αυτά, έτσι, για βήματα ουσιαστικά. Άλλο ένα πλαίσιο το οποίο προφανώς αναφέρθηκε ο κ. Πλατιάς είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε, μάλλον μιλάμε για την έτσι, αόριστα για την έννοια της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί κανείς να βγάλει την εξίσωση στο ΝΑΤΟ και προφανώς πίσω από το ΝΑΤΟ στις ΗΠΑ. Άρα, όσο και αν θέλουμε να είμαστε φιλοευρωπαϊστές ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και πραγματιστές και να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός παίχτης, φίλος, ανταγωνιστής, πόλος, όπως θέλετε το χαρακτηρίστε το. Ο κ. Γιολάκης και η κ. Κοπά, μου επιτρέπει στο βιβλίο της, έτσι αναφέρονται σε θέματα ταυτότητας κουλτούρας που έχουν μια αξία, γιατί έτσι, με αυτό το ερώτημα που θέτω συνέχεια, αν πρέπει να σκεφτούμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η ταυτότητά της, αν μπορεί να έχει μια κοινή κουλτούρα, αν θέλει να είναι περισσότερο soft power, που σίγουρα είναι σε έναν βαθμό, και λιγότερο hard power, όχι μόνο αν μπορεί, έχουμε και κάποια παραδείγματα εδώ με αυτά τα μικρά βήματα που προσπαθεί και κάνει τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και πολύ περισσότερο αν θέλει. Αν θέλει και αν χρειάζεται, γιατί υπάρχει ένας καλύτερος παίκτης, αν θέλει, στη γειτονιά, τον ΝΑΤΟ, που μπορεί να κάνει τη δουλειά πολύ καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πόσο δύσκολο είναι. Και είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με τον συγγραφέα σχετικά με την κοινή, μέσα πολλά εισαγωγικά θα έβαζα εγώ, στρατηγική κουλτούρα. Αν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγική κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι με όλη αυτή την ετερογένεια, με όλα αυτά τα κράτη τα οποία προφανώς έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές αντιλήψεις για την ασφάλειά τους. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για την Ελλάδα, διαφορετικό να μιλάμε για μια απομακρυσμένη Πορτογαλία. Αν θέλετε και η Ιρλανδία, και πολύ διαφορετικά προφανώς να μιλάμε για την ασφάλεια όταν βρισκόμαστε στην Εσθονία και έχουμε ενδεχομένως δίπλα μας μια αναθεωρητική όλη ή όχι η Ρωσία. Όλα αυτά λοιπόν, όπως και οι σχέσεις της Ρωσίας με τους μεγάλους δρόντες, παίκτες, αν θέλετε, από την Κίνα μέχρι τις σχέσεις με την περιφέρεια, τη Μέση Ανατολή, το Μαχρέπ, το Μασάι και όλα αυτά, είναι ζητήματα τα οποία άμεσα ή έμεσα διατρέχει το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα αναφερθώ λίγο σε δύο κείμενα.
τα οποία νομίζω διατρέχουμε κάποια στιγμή, έχετε δει τις φωτογραφίες και του κ. Σολάνα και της κ. Μογγελίνη, έτσι, δύο κείμενα πολύ σύντομα για να κάνουμε μια, αν θέλετε, μικρή συγκριτική προσέγγιση και να δούμε σε ένα μικρό και σύντομο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 2003 και το 2016, επιλέγω αυτές τις δύο ημερομηνίες, και το 2003 έχουμε την έκθεση του European Security Strategy. Και αντίστοιχα το 2016 το EU Global Strategy αναφέρθηκε προηγουμένως στην κυρία Κοπά. Μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια, έτσι, πόσο μικρό σχετικό χρονικό διάστημα για τις διεθνείς σχέσεις, πόσο σημαντικά έχει αλλάξει η Ευρώπη. Όταν λοιπόν ο Σολάνα έχει αυτή την φιλόδοξη στρατηγική, θα έλεγα, ίσως και αποτυχημένη για κάποιους, στο European Security Strategy το 2003, μιλάγαμε για μια Ευρώπη των 15. Μιλάγαμε για μια Ευρώπη που ήταν στα καλά της, που σκεφτόμασταν το όμορφο ευρώ, την οικονομική ολοκλήρωση, για μια Ευρώπη που φλέρταγε έτσι με την ιδέα του να έχει ένα σύνταγμα αύριο, με μια Ευρώπη που έκανε δειλά βήματα σε κάποιες έτσι αποστολές ειρηνευτικού τύπου στην Αφρική και στα Βαλκάνια, τα πρώτα baby steps αν θέλετε, μια Ευρώπη που δεν είχε δει ίσως τότε τόσο νωρίς την οικονομική άνοδο της Κίνας, μια Ευρώπη που ακόμα το 2003 δεν είχε αντιληφθεί τι σήμαινε το να έχει προβλήματα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ λόγω της Αμερικανικής επέμβασης και όλα τα παροτράγουδα μετά. Μια Ευρώπη που θεωρούσε τη Ρωσία ως έναν χρήσιμο και αξιόπιστο εταίρο και πάροχο προφανώς ενέργειας. Και μια Ευρώπη που δεν είχε, αν θέλετε, βιώσει τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Έτσι, αν πάμε λίγο, κάνουμε έτσι αυτό το μικρό ταξίδι στον χρόνο και πάμε το 2016 για να δικαιολογήσουμε προφανώς το EU Global Strategy και την όλη λογική της Μογγερίνη, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, των 27-28, τυπικά ακόμα 28. Μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει απορρίψει την ιδέα του συντάγματος, για μια Ευρώπη που έχει βιώσει την οικονομική κρίση, για μια Ευρώπη που έχει βιώσει την Αραβική Άνοιξη στη γειτονιά της. Και μια Ευρώπη που αντιλαμβάνεται ότι η προτεραιότητα σε ζητήματα ασφάλεια είναι και η τρομοκρατία και η προσφυγική κρίση, η μεταναστευτική κρίση. Για μια Ευρώπη που αντιλαμβάνεται και προβλήματα που έχουν να κάνουν με άλλες μορφές απειλές, όπως την κυβερνοασφάλεια και τον υβριδικό. Με μια Ευρώπη που έχει βιώσει κρίσεις ενεργειακές με την Ουκρανία, που έχει, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει μια διαφορετική Ρωσία, λιγότερο και περισσότερο αναθεωρητική, βλέπουμε τις περιπτώσεις προφανώς της Ουκρανίας, της Γεωργίας. Και με μια Ευρώπη που δυστυχώς ή ευτυχώς η γεωγραφία μας λέει ότι συνορεύει με όμορφες περιοχές όπως το Ιράκ, το Ιράν, τη Λιβύη, την Ουκρανία, άρα μια προβληματική προφανώς περιοχή. Όλα αυτά για να έρθω πιο κοντά στο αντικείμενο που διαμαρτύρεται ο κ. Βιολάκης, φέρνουν προφανώς συνέχεια το ερώτημά μας ότι είτε προχωρήσετε όχι το ευρωπαϊκό εγχείρημα και μοιράζομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό τους προβληματισμούς του κ. Πλατιά. Προχωράμε όπως προχωράμε, με μικρή ταχύτητα, με μεγάλη ταχύτητα. Κάποια στιγμή είναι αυτό που δημοσιογραφικά πολλές φορές λέμε: θέλουμε η Ευρώπη να έχει κάτι. Έτσι, ένα ευρωπαϊκό στρατό, τα Petros Pledge, τα EU Battle Groups, το European Rapid Reaction Force, κάτι. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα, όταν θα το φτιάξουμε, όπως το φτιάξουμε, χρειάζεται από πίσω και μια αμυντική βιομηχανία. Για να έρθω πιο κοντά στο αντικείμενο του κ. Βιολάκη. Για να πάω τώρα στο βιβλίο, ο κ. Βιολάκης σε όλο αυτό το έτσι, προβληματικό, αν θέλετε, πεδίο των διεθνών σχέσεων και της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, έκανε μια, για μένα, γενναία επιλογή, να το πω διαφορετικά, γιατί το γνωρίζω και γνωρίζω και το βιβλίο έχω αυτό μπροστά μου, αλλά γνωρίζω όλη την ιστορία πίσω από το βιβλίο, το κάνω λίγο πιο προσωπικό τώρα, το διδακτορικό του, πώς ξεκίνησε την ερευνητική πρόταση, έκανε λοιπόν μια γενναία προσπάθεια. Δεν επέλεξε, αν θέλετε, να προσεγγίσει όλο αυτόν τον προβληματισμό με μια θεωρία διεθνών σχέσεων. Δεν επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια θεωρία ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, φιλοθεσμό, διακυβερνητισμό, οτιδήποτε άλλο. Επέλεξε ένα δύσκολο δρόμο. Επέλεξε να βάλει το δρόμο που αφορά τον εξευρωπαϊσμό. Δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση μεγάλη για τον εξευρωπαϊσμό. Αναφέρθηκε και η κυρία Κοπά για το ροντάιλ, όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν τη δόμηση, τη διάχυση, τη θερμοθέτηση κανόνων. Έκανε, όπως θα έλεγα, μια γενναία προσπάθεια. Όποιος πάρει το βιβλίο θα βασανιστεί, και το λέω με την καλή έννοια, στο δεύτερο κεφάλαιο θα πρέπει να διαβάσει 90 σελίδες. Ο κ. Βιολάκης έχει επιβιώσει από τον εξευρωπαϊσμό και είναι εδώ μαζί μας, ζωντανός, να μας πει όλη την ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να επιβιώσει σε όλης αυτής της βιβλιογραφίας, αλλά είναι χρήσιμο για να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα θέματα άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Έχουμε γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, προφανώς από μια ρεαλιστική προσέγγιση, από μια φιλελεύθερη, από διακυβερνητισμό, φιλελευθερισμό και δύο πράγματα. Η συνεισφορά του κ. Βιολάκη είναι ότι προσπαθεί όλο αυτό το μεσαγωγικό, αν θέλετε, χάος που περιέγραψα προηγουμένως και ίσως έτσι με
πιο σκληρό τρόπο ο κ. Πλατιάς να μας προσφέρει ένα πλαίσιο. Αυτό που κάνει λοιπόν και είναι συνεισφορά στη βιβλιογραφία είναι να μας προσφέρει το πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού. Βλέπουμε λοιπόν πράγματα που έχουν να κάνουν με κανόνες, με νόμους, με decision making, με πράγματα τα οποία μπορούν να εξηγήσουν τα μικρά ή τόσο μεγάλα, όπως το πάρει κανείς, βήματα που έχει κάνει η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το οποίο βρίσκω σημαντικό είναι ότι ο κ. Βιολέκης δεν στάθηκε μόνο έτσι, στην κουραστική, αν θέλετε, βιβλιογραφία και αναφορά περί εξευρωπαϊσμού, τους 150 διαφορετικούς ορισμούς και προσεγγίσεις που βρίσκονται εκεί και μας προκαλούν ακόμα και σε μένα από τον κέφαλο, αλλά πήγε ένα βήμα παραπέρα. Το είπε και ο κ. Πλατιάς στην αρχή, ίσως ήταν φιλόδοξο, πολύ φιλόδοξο. Εμένα όμως μου άρεσε η προσπάθεια, γιατί τουλάχιστον δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο στην διεθνή βιβλιογραφία. Προσπάθησε λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο σχετικά με τον εξευρωπαϊσμό να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή να παντρέψει διάφορα πράγματα, διάφορους παράγοντες, factors όπως αναφέρει, dimensions, τα οποία έχουν να κάνουν με το decision making, έχουν να κάνουν με τη δημιουργία μιας κοινής βιομηχανικής βάσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με τη μείωση των αμυντικών προϋπολογισμών, με την παγκοσμιοποίηση, με τη διεύρυνση όπως είπα από την έννοια της ασφάλειας, προφανώς με τις σχέσεις dominant role που έχει το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ σε οτιδήποτε αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, μέχρι και έτσι για κάτι πολύ μικρό, το πολύ σημαντικό, με το οποίο ασχολείται και η Ασδράκη, με το ρόλο της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Ελίτ, στο Military Erasmus, για όσους είναι familiar με την έννοια του Erasmus και όλο αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν, χωρίς να νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε τη φιλοδοξία από τον κύριο Βιολάκη από κανέναν εδώ να λύσει όλα τα προβλήματα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, μας προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση. Για να τελειώσω λοιπόν και να συνοψίσω, είναι χαρά μου που έχω αυτό το βιβλίο και που το διάβασα, γιατί έμαθα μέσα αγωγικά πολλά πράγματα για τον εξευρωπαϊσμό. Αν κάποιος μου λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, θα του πρότεινα το βιβλίο μόνο και μόνο για τις 90 κοπιαστικές σελίδες, που είναι ένα πολύ καλό literature review σχετικά με αυτό το προβληματικό θέμα που αφορά τον εξευρωπαϊσμό. Είμαι χαρούμενος γιατί είδα ότι ένας ερευνητής μπόρεσε να πάει τη θεωρία ένα βήμα πιο πέρα, να την εμπλουτίσει, να μας προσφέρει και άλλα εργαλεία, ίσως όχι τέλεια, αλλά γι' αυτό υπάρχει έρευνα, ένας χτίζει πάνω σε αυτό που φτιάχνει κάποιος άλλος. Και πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικά πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο. Επειδή όμως δεν χαρίζομαι, θα κάνω και μια μικρή κριτική. Ουσιαστικά είναι δύο, αν θέλετε, μεθοδολογικές προκλήσεις ή παρατηρήσεις και μια ευχή. Το ένα αφορά ότι έχουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στο ΣΕΚΠΗ, στο βιβλίο του κ. Βιολάκη. Μικρή, φτωχή, μεσαγωγικά, αντιλαμβάνομαι δίκαιο για τα ελληνικά δεδομένα δεν θα είναι φτωχή. Μάλλον για τη διεθνή βιβλιογραφία δεν είναι φτωχή, γιατί δεν ασχολείται κανείς με την Ελλάδα, απαραίτητα και έξω, στη διεθνή βιβλιογραφία πάντοτε και για την ελληνική έτσι, αμυντική βιομηχανία. Θα έλεγα ότι είναι λίγο φτωχή, θα μπορούσε ενδεχομένως να την εμπλουτίσει λίγο περισσότερο και κάτι το οποίο θα θεωρούσα πιο χρήσιμο και πιο ενδιαφέρον είναι πέρα από το αφιλήσει το ελληνικό case study, να υπήρχε ίσως και κάποιο άλλο εθνικό case study, να είχαμε ένα comparative approach, μια συγκεκριτική προσέγγιση δύο ή τριών κρατών στο πώς επηρεάστηκαν από αυτόν τον εξευρωπαϊσμό. Η ευχή είναι να βλέπαμε αυτό το βιβλίο και σε μια ελληνική έκδοση. Κλείνω μια σκήμα τελευταίως και με μια προσωπική ευχαριστία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ. Πέρα από τη χαρά να μοιράζομαι τις σκέψεις μας με δύο συναδέλφους, γιατί ξέρω σε προσωπικό επίπεδο ότι αυτό ήταν μια πολύ κοπιώδης προσπάθεια για τον κύριο Βιολάκη και εφόσον οι συνάδελφοι μου δώσουν 30 δευτερόλεπτα ακόμα, θα προσπαθήσω να φέρω τον κύριο Βιολάκη σε δύσκολη θέση, αστείευομαι. Ξέρω ότι είναι μια σημαντική μέρα για τον ίδιο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είναι σημαντική μέρα για δύο λόγους. Ένα είναι η βιβλιοπαρουσίαση, το δεύτερο δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ευχάριστο. Είναι ότι σήμερα ο κ. Βιολάκης έχει τα γενέθλιά του. Νομίζω ότι πέρα από τα συγχαρητήρια εξπράττει και τα χρόνια πολλά και να μεταφέρω έτσι ένα μικρό διάλογο που είχαμε σε σχέση με την βιβλιοπαρουσίαση. Όταν ψάχναμε κάποια ημερομηνία για τη συγκεκριμένη βιβλιοπαρουσίαση, είχαμε λίγο πρόβλημα, μια και πρόβλημα στείλαμε. Το Πανεπιστήμιο γιόρτασε τα 80 χρόνια, ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε κάποια ημερομηνία. Μου πρότεινε την ημερομηνία τη 3η Δεκεμβρίου και του λέω ότι αν το θες αυτό για δώρο, θα το έχεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο βάλιο σου.